Για τη χθεσινή ευνηδιαστική απεργία στα τρένα του ΟΣΕ και τον Προστιακό μίλησε στον Αντένα και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και το δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμαλής. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι το επιβατικό κοινό που αγόρασε χθες εισιτήρια στα τρένα και τον Προαστιακό θα αποζημιωθεί από την ΤρενΟΣΕ. Όταν πάει κάποιος σε αυτούς δεν είχε γίνει κατανοητό. Κατάληψη στο αμαξοστάσιο του ΟΣΕ, τα τρένα δεν βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, έπειτα από επικοινωνία που είχαμε με τη ΤρενΟΣΕ, το επιβατικό κοινό θα αποζημιωθεί και θα γίνει ό,τι πρέπει να γίνει, όλοι οι έλεγχοι για να δούμε τελικά ποιος έχει την ευθύνη. Αλλά να μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, κύριε Παπαδάκη. Η κατάληψη έγινε, η παρέμβαση έγινε και το αμαξοστάσιο άνοιξε. Και αυτό νομίζω πρέπει να γίνει, να είναι σαφές. Μία ομάδα συνδικαλιστών του ΟΣΕ έκλεισαν εχθές το αμαξοστάσιο και δεν ξεκίνησαν τα τρένα, εξήγησε ο Υπουργός και πρόσθεσε ότι οι καταληψίες στο αμαξοστάσιο του ΟΣΕ ανήκουν σε συγκεκριμένο χώρο και πως θα υπάρξουν κυρώσεις. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε μία εποχή που μία συγκεκριμένη ομάδα συνδικαλιστών δεν μπορεί να κρατάει σε ομηρία την πλειοψηφία όσων θέλουν να δουλέψουν, αλλά πιο σημαντικά, την ίδια την κοινωνία και τους πολίτες που θέλουν να πάνε στη δουλειά τους. Δεν θα διαφωνήσουμε μαζί σας. Ναι, σεβόμαστε το δικαίωμα στην απεργία. Κύριε Παπαδάκη, ζούμε όμως σε ένα ευνομούμενο κράτος. Όταν θες να κάνεις απεργία, πρέπει να ειδοποιήσεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο 24 ώρες πριν και όχι με ανακοινώσεις, διότι κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης και κανένα Υπουργείο και καμία διοίκηση δεν είχε λάβει ειδοποίηση. Να το δεχτώ αυτό που λέτε. Και ο κόσμος πήγε στις αποβάθρες και αυτός ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε και γι' αυτό θα υπάρξουν και πειθαρχικά εναντίον αυτών που κάναν παρακόλληση συγκοινωνίας και εναντίον αυτών που με το έτσι θέλω, χωρίς να ακολουθήσουν τις νόμιμες διαδικασίες, και όχι απεργία. Και εναντίον. Έγινε παρακόλληση συγκοινωνιακού έργου και κατάληξη εργασιακού χώρου από εργαζόμενους στο ΟΣΕ, είπε ο κ. Καραμαλής, συμπληρώνοντας ότι δεν είχαν ειδοποιήσει την διοίκηση για την απεργία τους, γι' αυτό και πολλοί πήγαν στο πόστο τους κανονικά το πρωί. Τέλος, σχετικά με το σχέδιο της κυβέρνησης να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας της απεργίας, ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε πως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι έτοιμο και έχει ήδη στείλει στον Υπουργό Επικρατείας, κ. Γεραπετρίτη, ένα πρώτο σχέδιο. Καταρχήν, ναι. Οι συνδικαλιστές, εγώ έχω άλλη πληροφορία, αλλά δεν νομίζω ότι έχει αυτό ουσία ποιος υποκινεί ποια απεργία. Νομίζω ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει εργατοπατέρες και έχω την πλήρη εικόνα ότι υποκινούμενη αυτή η διαδικασία, αυτή η κατάληψη, γιατί πρόκειται περί κατάληψης, έγινε από συγκεκριμένο χώρο που δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά να σας πω κάτι, κύριε Παπαδημητρίου, αυτό δεν ενδιαφέρει τον επιβάτη. Δεν ενδιαφέρει ποιος ήταν πίσω από την κατάληψη. Εδώ δεν μιλάμε για μια απεργιακή κινητοποίηση. Εδώ μιλάμε για κατάληψη ενός αμαξοστασίου. Πήγανε διάφοροι τύποι με το έτσι θέλω, με ένα τσαμπουκά που δύο θα μου επιτρέψετε να πω. Δύο άτομα λένε. Δύο άτομα, ήταν παραπάνω. Δεν μπορείς να κλειδώσεις ένα αμαξοστάσιο με δύο άτομα.